Η αλήθεια είναι πως ζούμε σε δύσκολες εποχές, φίλες και φίλοι, και τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις έχουν χάσει τον έλεγχό τους, και συνήθως όταν συμβαίνουν έτσι δυσάρεστα γεγονότα που παίρνουν μια πανελλήνια εμβέλεια, υπάρχει και ένας επηρεασμός της κοινής γνώμης και έρχονται στην επιφάνεια σκέψεις που ο καθένας κάνει μόνος του. Όπως είπαμε στην περίπτωση του τραυματισμού του επιχειρηματία στην Αθήνα, νοσηλεύεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όταν κακοποιεί, δεν δίστασαν εμψυχρό εξ επαφής να τον πυροβολήσουν μέσα στο σπίτι τους. Κατά διαστήματα πολλές φορές έχουμε ακούσει αρκετούς ανθρώπους να λένε ότι θα ήθελαν να έχουν ένα όπλο στο σπίτι, που αν κάποιος μπει, ναι, δεν θα διστάσουν να το χρησιμοποιήσουν. Πού μπαίνει όμως ένα μέτρο που έχουν δίκιο για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία τους και πού πρέπει να μπει ένα μέτρο? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Άρη Ροζάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακηθιανά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλαμε την άποψή σας λοιπόν για το θέμα αυτό. Φαντάζομαι και εσείς έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιον που θα εισβάλλει στο σπίτι τους για να κλέψει. Φαντάζομαι ότι δεν απέχει η άποψή μου από αυτή την αυτό που μόλις είπατε. Προφανώς κάθε οικογενειάρχης, κάθε άνθρωπος που ζει σε ένα σπίτι θα κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αμυνθεί σε μια επέμβαση κάποιου που έχει κάποιο κακό σκοπό, να κλέψει, να ληστέψει κλπ. Ωστόσο, αυτό που θα έλεγα ότι θα πρέπει κανείς να διακρίνει είναι την αυτοδικία από την άμυνα. Άλλο πράγμα η αυτοδικία, άλλο πράγμα η άμυνα. Κανείς δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα, τουλάχιστον στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, να παίρνει στα χέρια του τον νόμο και να κάνει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αναλογούν σε άλλου είδους αρχές. Άλλες είναι οι αρχές που θα πρέπει να επιβάλλουν τον νόμο. Ωστόσο, προφανώς και είναι δικαίωμα του καθένα να έχει, να αμήνεται σε κάθε προσβολή που απειλεί την οικογένειά του ή τον ίδιο. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα πρέπει να γίνεται υπό τους όρους που γίνεται τώρα. Υπό την έννοια ότι όταν τα πράγματα είναι ζεστά, με τα τελευταία περιστατικά, ναι, ενθερμό, νομίζω ότι γίνονται κάποιες παρανοήσεις εύκολα, οι οποίες δεν οδηγούν σε σωστά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, η ειδοποιώς διαφορά είναι μεταξύ άμυνας και αυτοδικίας. Άλλο το πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Είμαι υπέρ της άμυνας, είμαι κατά της αυτοδικίας. Επειδή έχουν συζητηθεί ή έχουν, αν θέλετε, ρίξει λίγο λάδι στη φωτιά και κυβερνητικές δηλώσεις, δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Νίκος ο Τόσκας, ότι δεν ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο και ότι υπάρχει και μια οδηγία της αστυνομίας ότι αν κάποιοι μπουν σπίτι μας θα πρέπει να παριστάνουμε ότι κοιμόμαστε, δηλαδή αν αντιληφθούμε ληστές μέσα στο σπίτι, και ότι αυτό είναι μια οδηγία που δίνεται από τις αστυνομίες όλου του κόσμου. Και είχαμε και σήμερα μια δήλωση του βουλευτή των ΑΝΕΛ, του Δημήτρη του Καμένου, που είπε ότι θα πρέπει να μαθαίνουν αυτοάμυνα στα καπί οι ηλικιωμένοι και ότι οι Δήμοι, μαζί με το πιλάτες και τη ζούμπα που δίνουν στους πολίτες, θα πρέπει να τους διδάξουν και αυτοάμυνα. Μάλλον, επειδή ακριβώς είπατε και εσείς, βρισκόμαστε έτσι εν θερμό, δεν βοηθούν σε αυτή, δηλαδή το να σκεφτεί και ένας κάποιος άνθρωπος, μάλλον εκνευρίζουν οι δηλώσεις αυτές ή προκαλούν, αν θέλετε. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Πιθανόν οι δηλώσεις, ας πούμε, του κυρίου Τόσκα από άποψη αρχής να είναι ορθές. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνει κανείς τέτοιες δηλώσεις, και μάλιστα έχοντας την ιδιότητα αυτή. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν όρια σε όλα. Προβλέπονται όλα από την νομοθεσία και θα έλεγα το εξής: ο ατυχής συμπολίτης μας, ο οποίος υπέστη αυτό που υπέστη και δίνει μάχη για την ίδια τη ζωή, εάν θα μπορούσε να προβλέψει ότι ενδεχομένως, εάν έκανε τον κινησμένο, να το πω έτσι, θα γλίτωνε από αυτή την περιπέτεια, προφανώς αυτό θα επέλεγε να κάνει. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που κανείς δεν μπορεί να διακρίνει
τα όρια και μέχρι πού μπορεί να φτάσει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, καλό θα είναι να είμαστε λίγο ψύχρεμοι και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά, τουλάχιστον αυτοί που από θέση ευθύνης δίνουν κατευθύνσεις. Προφανώς και οι οδηγίες της αστυνομίας έχουν μια λογική, δεν μπορώ να το παρακάμψω αυτό. Και προφανώς επίσης καλό θα είναι κανείς να γνωρίζει και αυτοάμυνα, ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει με όλους τους συμπολίτες μας, δεν είναι αυτό εφικτό. Νομίζω ότι το απόλυτο όριο είναι αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε την αυτοδικία από την αυτοάμυνα. Το πώς θα κρίνει καθένα στη δεδομένη στιγμή πού φτάνει αυτό το όριο, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να το πει και δεν υπάρχουν εδώ πέρα συνταγές. Τα πράγματα τα κρίνει κανείς κατά περίπτωση ανάλογα με την οριμότητά του, με την κρίση του και με το τι συμβαίνει στη δεδομένη στιγμή. Γιατί πρέπει να πούμε, είχαμε την περίπτωση αυτή του 88χρονου που είχε πυροβολήσει έναν άνθρωπο και είχε μάλιστα πάλι από τον κύριο Τόσκα σχολιαστεί ότι κακώς εν ολίγης έκανε ο άνθρωπος αυτός που πυροβόλησε τον επίδοξο ληστή, ο οποίος νομίζω φέθηκε και ελεύθερος στη συνέχεια, 88χρονος συνελήφθη αντί το ληστή. Έτσι, που επίσης είναι ένα θέμα που προκαλεί. Θα πρέπει να γνωρίζει, εσείς που ξέρετε καλύτερα, πρέπει κάποιος να έχει μια άδεια για να κατέχει ένα όπλο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ακόμα και αν το χρησιμοποιήσει μέσα στο σπίτι, ομιγέννητο, αν έρθει αντιμέτωπος με ένα κακοποιό, δεν σημαίνει ότι, δηλαδή ο άνθρωπος θα τραβηχτεί, θα ταλαιπωρηθεί, έτσι, δηλαδή στην προσπάθειά του να αμυνθεί. Βεβαίως. Για την ίδια του τη ζωή. Δεν είναι τόσο απλά ότι... Βεβαίως. Κοιτάξτε, ένας επιπλέον λόγος που θεωρώ ότι ήταν ειδικά το συγκεκριμένο σχόλιο του αρμόδιου υπουργού ήταν ατυχές, είναι το γεγονός ότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι εκκρεμής, είναι σε εξέλιξη. Ο άνθρωπος απολογήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης και αν τα αρμόδια όργανα, τα δικαστήρια κρίνουν ότι ο άνθρωπος ενεργούσε εντός των ορίων αμήνης του, προφανώς και θα οθωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, αν υπερεύει τα όρια της αμήνης του, θα καταδικαστεί, θα του επιβληθεί κάποια ποινή. Λοιπόν, καλό θα είναι να μην παρεμβαίνουμε όταν οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι εκκρεμής, με τέτοιου είδους γενικά σχόλια τα οποία μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος έχει μια άδεια οπλοφορίας, ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί αδιάκριτα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει κάθε φορά να διακρίνει πού φτάνει το όριο της αμήνης του και γι' αυτό ένας επιπλέον λόγος, για τον οποίο εγώ προσωπικά τουλάχιστον είμαι αντίθετος στην οπλοκατοχή και στην οπλοφορία γενικότερα, είναι αυτό το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο. Αυτή η διάκριση δεν είναι εύκολη για τον καθένα μας. Ναι. Και γεννά και άλλους κινδύνους, έτσι, με το σκεπτικό ένα όπλο μέσα στο σπίτι. Βεβαίως. Έχουμε φτάσει όμως σε εποχές, κύριε Ροζάκη, που δεν ξέρουμε πια πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε τη... Αλήθεια είναι αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα καθήκον που αναλογεί στην πολιτεία. Η πολιτεία είναι αυτή που θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνους τους όρους και προϋποθέσεις, ούτως ώστε αυτά τα φαινόμενα να μειωθούν κατά το δυνατόν, να εξαλειφθούν δεν γίνεται, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ωστόσο θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της προκειμένου να μειωθούν αυτό το είδος τα φαινόμενα. Ναι. Προφανώς και δεν πρέπει να φτάσουμε σε καθεστώς κοινωνιών Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η κουλτούρα είναι εντελώς διαφορετική, μιλάμε για πολύ διαφορετικά δεδομένα. Προσωπικά δεν με βρίσκουν σύμφωνα αυτού του είδους. Ή εν πάση περιπτώσει αυτά τα δεδομένα που ισχύουν στην Αμερική. Μα έχουμε δει και τα αποτελέσματα, κύριε Ροζάκη, έτσι, με τις επιθέσεις και τις πολύνεκρες που λέμε κάθε λίγο και ειδικά σε σχολεία, βέβαια, το τραγικό. Βέβαια. Με θύματα μικρά. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Χωρίς να θέλουμε να φανούμε αδιάκριτοι, σας βρίσκουμε στην Αθήνα. Έχει επίσκεψή σας να κάνει με θέματα του Δικηγορικού Συλλόγου? Όχι, είναι στα πλαίσια μιας ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με κάποια συγκεκριμένα θέματα, με κάποια ατζέντα. Ωραία. Όσον αφορά στο δικαστικό μέγαρο εδώ, είχαμε το
προηγούμενο διάστημα. Ναι, είχαμε κάποιες εξελίξεις πρόσφατα. Είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων. Υπάρχει κάποια κινητικότητα από μεριάς του Υπουργείου. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Περιμένετε και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Ναι, έτσι, ναι. Και είσαστε, πρέπει να μάθατε να είστε καχύποπτοι. Δεν θα κουραστούμε να περιμένουμε. Μάθαμε να είμαστε καχύποπτοι. Σωστά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα σας ευχόμαστε. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.